Στα χέρια του Κώστα Καραμαλή βρίσκεται το κλειδί των εξελίξεων στο εσωκοματικό πεδίο τη Νέα Δημοκρατία, όπου οι παρασκηνιακέ διεργασίε έχουν πάρει φωτιά. Γαλάζια στελέχη περιμένουν από το Βαγγέλη Μεϊμαράκη να ανοίξει τα χαρτιά του σχετικά με το ενδεχόμενο υποψηφιότητά του και με αυτό το δεδομένο να προχωρήσουν ή όχι στην ανακοίνωση τη δική του συμμετοχή στην κούρσα τη διαδοχή. Αν και μέχρι στιγμή ο κ. Μημαράκη λέει πω δεν σκοπεύει να είναι υποψήφιο. Ο κ. Μημαράκη επέστρεψε σήμερα από τι Βρυξέλλε ενώ το απόγευμα είχε συνάντηση με τον πρώην πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία, Κώστα Καραμαλή, με θέμα τι εσωκομματικέ εξελίξει. Ο υπηρεσιακό πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία επιζητά τη στήριξη του πρώην πρωθυπουργού, ενώ ανάλογη στήριξη ενδέχεται να επιδιώξει και από τον Αντώνη Σαμαρά. Μέχρι στιγμή μόνο ο Κυριακό Μητσοτάκη έχει ανακοινώσει επισήμω την υποψηφιότητά του στι εσωκομματικέ εκλογέ με όλου του υπόλοιπου να κινούνται παρασκηνιακά. Από την πλευρά του, ο Κυριακό Μητσοτάκη ξεκίνησε ήδη τον προεκλογικό του αγώνα, τον οποίο, όπω διαβεβαιώνει, θα φτάσει μέχρι τέλου. Άγνωστε παραμένουν ακόμα οι προθέσει τη Όλγα Κεφαλογιάννη, τη Ντόρα Μπακογιάννη, του Μάκη Βορίδη και του Νίκου Δέμμια. Την ίδια ώρα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης επανέλαβε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι έχω δώσει δείγματα γραφής, όταν παίρνω τέτοιες αποφάσεις τις πηγαίνω μέχρι τέλους. Επίση, ο Μανώλη Κεφαλογιάννη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο τη δική του υποψηφιότητα, υποστηρίζοντα πάντω ότι δεν αυτοπροσδιορίζεται ω υποψήφιο, οι άλλοι βρίσκουν αυτέ τι ποιότητε σε σένα και αυτή η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει από τα στελέχη προ τα πάνω.